τα σημειώνεις, έχεις κάποιο σημειωτάριο από μικρός, σημειώνεις όλα. Σημαντικό αυτό, γιατί η μνήμη του ονείρου χάνεται, όπως ξέρουμε. Οπότε μιλάμε για πραγματικές ιστορίες ονείρου. Βρισκόμαστε σε ένα τοπίο πραγματικών ονείρων, θα λέγαμε. Οπότε, αντιλαμβανόμενος ο Άλφα ότι έχει χάσει ένα κομμάτι από τα μαλλιά του, βλέπει, σαν να παρουσιάζεται ένα σκουφάκι εκεί στην πόρτα, το παίρνει και το φοράει. Αυτό το σκουφάκι νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία μας, έτσι. Οπότε βγαίνει έξω πάλι στον δρόμο, ξαναβλέπει τον φίλο και ο οποίος βέβαια του κάνει εντύπωση που φοράει το σκουφάκι, που άλλο θα φοράει το σκουφάκι, αλλά αν προσέξουμε καλά, εμείς οι αναγνώστες εδώ του εικονιστορήματος, βλέπουμε ότι ο Α που είχε αυτό το μουσι, ο Β μάλλον που είχε αυτό το μουσι, τώρα είναι ο Β χωρίς μουσι. Υπάρχει δηλαδή μια ταυτόχρονη μεταβολή και στον Α και στον Β. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό αρχίζει πλέον να είναι εμφανές ότι τα πράγματα, ότι μιλάμε για έναν κόσμο διαραίοντα και ότι οι ταυτότητες δεν είναι στατικές και δεν είναι τελικές. Ότι υπάρχουν μάλλον ταυτότητα. Ταυτοτικές εξελίξεις. Ταυτοτικά συμβάντα, ας πούμε, εκεί πέρα, όπου όλα τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό είναι μια μικρή αναφορά στον Μπουνιουέλ, ο οποίος στη μέση της ταινίας κάποτε είχε αλλάξει το οποίο ήταν άλλη γυναίκα που έπαιζε στη μισή πρώτη ταινία και άλλη γυναίκα στη μισή δεύτερη. Οπότε εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε και με ότι το πολύ απλό, δηλαδή σε ονειρικό, σε θυματολογικό, ονειρικό επίπεδο, είναι το πολύ απλό που λέμε ότι ξεκίνησα να μιλάω με τον Τάδε, στην πορεία έγινε ο Ρίνα. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπο που θυμάται όνειρο και δεν θυμάται αυτή την μετάδραση επάνω στον άλλο. Χωρίς να ξέρω το γιατί. Αυτή η διαρρέουσα κατάσταση που ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στο κομμάτι. Μια παρένθεση είπε στον Μπουνιουέλ, να σημειώσουμε ότι σε όλη την εξέλιξη της ιστορίας οι αναφορές προσωπικότητες της τέχνης είναι ακνότατη, όχι μόνο της τέχνης, γενικά της διανόησης, είναι μια πυκνή δεξαμενή αναφορών. Αυτό το κρατάμε ως σημείωση. Και συνεχίζεται αυτός ο διάλογος μεταξύ των δύο φίλων. Έχω την αίσθηση ότι ο Α εξακολουθεί και είναι λίγο πιο δυνατός, παρά την απώλεια που έχει στα μαλλιά, καθώς προσπαθεί να απολογηθεί μέσα σε αυτό το χαρτογράφει τον κόσμο, αλλά ας πούμε ότι ο Βίτας σαν να προσπαθεί πάντα λίγο να τον προσγειώνει, έτσι, να τον κρατάει λίγο σαν να του τις μεγάλες του και εύλογες απορίες, να του τις αποδομεί λίγο, έτσι, να τον κρατάει σαν χαλινάρι, σαν να τον κρατάει σε ένα κόσμο λογικής. Πρέπει και να... Αν ας πούμε ο Α είναι η αμφιβολία που εκφράζεται μονίμως, ο Βίτας σε αυτή τη φάση του λέει σαν να μιλάει για τη βεβαιότητα. Μπράβο. Ακριβώς. Βέβαια, μια βεβαιότητα η οποία και είναι... νομίζω ότι είπες ότι η λέξη βεβαιότητα την οποία την αναφέρεις πολλές φορές στην ιστορία σου για να την συνθλίψεις. Νομίζω ότι έχεις κάποιες περιοχές γνωστικής αντίληψης του κόσμου. Η βεβαιότητα, η σιγουριά, ας πούμε, γιατί πού είμαστε, πού στεκόμαστε, πού πάμε και γιατί, όλα αυτά σταδιακά ρηχματώνονται, συνθλίβονται. Και παραδίδονται με άλλη μορφή, άλλη ύλη, θα το δούμε στην εξέλιξη. Ξαφνικά βλέπουμε και ένα κορίτσι. Ποια είναι αυτή η κορίτσι? Αυτή είναι μέσα στην αφήγηση, μιλάει για την ονειρική μνήμη ο Άλφα. Και μιλάει ότι μπορεί να μην θυμόμαστε τι φάγαμε χθες, στο σχέδιο της πραγματικότητας, αλλά θυμόμαστε πράγματα που μπορεί να μας συνέβησαν όταν ήμασταν 2 ετών. Εδώ λοιπόν αντίστοιχα για την ονειρική μνήμη λέει ότι ενώ μπορεί να μην θυμάμαι τι μου συνέβη ακριβώς πριν βρεθώ ξαπλωμένος στο βραδείο πλατεία στο πεζοδρόμιο, θυμάμαι όμως ένα όνειρό μου, ή μόνο θυμάμαι να ονειρεύομαι ότι έχω μια αδερφή, την οποία ενώ την είδα μονάχα σε ένα όνειρο που πιθανώς δεν είχαν λίγο δευτερολέπτων υπόθεση, είχα όλο το βάθος του συναισθήματος που θα είχα αν ήταν μια πραγματική μου αδερφή. Οπότε με έναν ακόμα τρόπο αρχίζει να αμφισβητεί για τα αισθήματά του, για τις αναμνήσεις του, για τις μνήμες του, για όλο το παρελθόν, πώς τροφοδοτείται ο εαυτός του και από το παρελθόν. Για το ταυτοτικό του πυρήνα, που ουσιαστικά είναι το παρελθόν, είναι οι αναμνήσεις μας, αλλά εδώ πέρα σου λέει, εγώ ξέρω ότι αγαπούσα πάρα πολύ μια γυναίκα, γιατί όταν ξύπνησα το πρωί και ήξερα ότι είναι κατάλογο μόνο με ένα όνειρο, ένιωσα μια πραγματική απώλεια, σαν να χάσει ένα πραγματικό άνθρωπο. Πολύ ωραία. Από την ιστορία θα κρατήσουμε το σκουφάκι και την αδερφή, έτσι.